Το απίστευτο περιστατικό θανάτωσης και έκθεσης των 5 νεκρών γατιών πάνω στην άσφαλτο στα Καθιανά ακροτηρίου αποτελεί το αποκορύφωμα της απάνθρωπης συμπεριφοράς μεμονωμένης, αρρωστημένης μερίδας της κοινωνίας, αρκετής όμως για να δυσφημεί ολόκληρη την Κρήτη και ειδικότερα το δυτικότερο νομό. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία με την αστυνομία. Προσωπικά έχω μιλήσει και με τον νέο αστυνομικό διευθυντή Κρήτης, τον κύριο Ρουτζάκη. Πραγματικά και λόγω της έκτασης που έχει πάρει το θέμα, όχι μόνο στα Χανιά και στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, λαμβάνουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα για το περιστατικό αυτό. Είναι ακραίο περιστατικό. Η κτηνώδης πράξη άγνωστου μέχρι στιγμής δράστη ή δραστών που δεν δίστασε να βασανίσει και να σφαγιάσει τις ανυπεράσπιστες γάτες, φτάνοντας στο σημείο να τις παρατάξει στο οδόστρωμα, σοκάρει την κοινή γνώμη και κινητοποιεί ακόμη περισσότερο τις φιλοζωικές οργανώσεις. Και ο Δήμος έχει κάνει ενέργειες σε αυτήν την κατεύθυνση, αλλά δεν ξέρω στις κοινωνίες αυτές τοπικές αν ακόμα έχει αλλάξει η νοοτροπία που πρέπει να αγαπάμε τα ζώα. Εδώ θα θέλαμε σαν φορέας να επιστήσουμε την προσοχή και στην κοινωνία και στην πολιτεία, διότι το φαινόμενο της κακοποίησης των ζώων, ακραίων μορφών κακοποίησης ζώων, έχει πάρει τεράστια έκταση σε όλη την Ελλάδα και ειδικότερα στην Κρήτη και στα Χανιά. Τα αυξημένα περιστατικά κακοποίηση ζώων στα Χανιά δυσφημούν συνολικά την Κρήτη, δίνοντας την εντύπωση μιας κοινωνίας από την οποία δεν λείπουν κτηνώδεις συμπεριφορές. Είναι απάνθρωπο, δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι. Απάνθρωπο. Ναι, αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Πρέπει να δείχνουμε λίγο σεβασμό στα ζώα. Να μην υπερβάλλουμε. Αυτές είναι υπερβολές. Νομίζω πρέπει να έχουμε λίγη αίσθηση και για το καλό των ζώων. Ακραία περιστατικά κακοποίηση ζώων, όπως το τελευταίο στο ακροτήρι Χανίων, προκαλούν και το επιστημονικό ενδιαφέρον, καθώς ερμηνεύονται ως πράξεις βαριά ψυχικά διαταραγμένων προσωπικότητων. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν κάποιες ιδεχθείς δολοφονίες ανθρώπων έχει αποδειχθεί σε ποσοστό κατά 95% επιστημονικά ότι στην μικρή τους ηλικία έχουν κακοποιήσει βάναυσα ζώα. Αξίζει να αναφερθεί ότι το χρηματικό πρόστιμο για κάθε θανάτωση ζώου ανέρχεται σε 30.000 ευρώ, που στην περίπτωση του δράστη στα Καθιανά είναι επί 5, ενώ προβλέπεται ποινή φυλάκισης 5 ετών, που λόγω του ιδεχθούς της πράξης μπορεί με εντολή εισαγγελέα να είναι χωρίς αναστολή. Καταδικάζουμε ως τοπική κοινωνία, ως Δήμος, τέτοιες ενέργειες, απάνθρωπες ενέργειες. Η νέα Δημοτική Αρχή των Χανίων, που ορκίζεται την προσεχή Δευτέρα σε συνεργασία με την Πανελλαδική Φιλοζωική Εταιρεία και τους Φιλοζωικούς Συλλόγους, αναμένεται να αρχίσει πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών στα σχολεία σε θέματα σεβασμού και προστασίας των ζώων.